σαφάρι για την αναγκαστική ίσπραξη περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, οι οποίες είχαν βεβαιωθεί το 2018 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου. Το νέο θεσμικό πλαίσιο επιβάλλει στους Δήμους να προβούν σε αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης βεβαιωθέντων εσόδων για οφειλές ανά των 50 ευρώ εντός πενταετίας. Μέχρι πρότινος η παραγραφή προστήμων γινόταν μετά από 20 ετία. Σε διαφορετική περίπτωση, τα πρόστιμα καταλογίζονται στους υπαλλήλους σε μια προσπάθεια να κλείσουν χρόνιες εκκρεμότητες και να εισρεύσει ζεστό χρήμα στα άδεια ταμεία των Δήμων. Ο νόμος λέει ότι αν ένας υπάλληλος δεν εισπράξει κάποιο ποσό, θα το χρεωθεί ο ίδιος. Η υπηρεσία λοιπόν που είναι υποχρεωμένη εκ του νόμου να ασκήσει μέτρα εισπράξης. Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου βάζει αναγκαστικό μπλόκο στους τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με 5.234 αφημοί, τα οποία αντιστοιχούν σε 4.884 δημότες και 350 επιχειρήσεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής του Ηρακλείου, εκ της νομοθεσίας δεν απαιτείται ενημέρωση των δημοτών στις περιπτώσεις κατάσχεσης χρημάτων. Όμως, για να μην ευνηδιαστούν, ο Δήμος εξέδωσε ανακοίνωση για τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, σηματοδοτώντας ουρές στα ταμεία της Οικονομικής Υπηρεσίας, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που σπέβδουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 12 έως 24 δόσεις. Είναι ο πέμπτος όροφος, βεβαίως υπάρχει κίνηση και υπάρχει ένας δημοτικός υπάλληλος ο οποίος κανονίζει να μπαίνουν κάθε φορά τόσοι δημότες όσοι μπορούν να εξυπηρετηθούν. Τα ποσά που οφείλονται από κλήσεις στάθμευσης είναι ηλικιώδη. 4.884 δημότες οφείλουν συνολικά 1.228.000 ευρώ. Είναι εντυπωσιακό ότι περίπου 4.000, σας λέω στρογγύλα νούμερα, περίπου 4.800 συνδημότες μας έχουν απλήρωτες κλήσεις μόνο το έτος 2018. Και αυτό δίνει ένα ποσό 1.228.000. Όπερ σημαίνει, αν το διαιρέσετε, βγαίνει ένα ποσό περίπου 600 ευρώ αναδημότη. Που σημαίνει ότι κάποιοι χρωστούσαν 50 ή 100 ευρώ και κάποιοι άλλοι περισσότερα. Που σημαίνει δηλαδή ότι έχουμε δημότες οι οποίοι παρέλειψαν να πληρώσουν ένα μεγάλο, οι οποίοι πάρκαναν πολλές φορές λανθασμένα το 2018 και παρέλειψαν να πληρώσουν τις κλήσεις και τώρα το βρίσκουν μπροστά τους. Από τη βεβαίωση του τέλους παρεπιδημούντων σε 350 επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού, οι οφειλές προς το Δήμο ανέρχονται στις 200.000 ευρώ. Για τελικοινόχρηστων χώρων 220 επιχειρήσεων οφείλονται 120.000 ευρώ. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει δέσμευση λογαριασμών.